Κύριε Διοικητά, διακαείς πόθος στο φαινογράφος εδώ στο νοσοκομείο Τρικάλων, χρόνιο έτοιμα, έτσι, και έρχεται να υλοποιηθεί με την δικιά σας, στην αρχή μάλλον της θητείας σας. Είναι ένα παλιό αίτημα το οποίο το κληρονόμησα από την προηγούμενη διοίκηση. Εκείνο το οποίο πρέπει να αναφέρω είναι ότι ολοκληρώθηκαν όλες αυτές οι διαδικασίες χρονοβόρες, διότι υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία τρέχουν και υπάρχει και μία, αν θέλετε, ευγενή άμυλα εντός εισαγωγικών, τη λέω, από πλευράς των εταιριών που θέλουν να προμηθεύσουν εξοπλισμό στο νοσοκομείο. Από πλευράς γενικότερα των υπηρεσιών ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο πήραμε την απόφασή μας να προμηθευτούμε αυτόν τον στεφανιογράφο που θα εξυπηρετήσει και εδώ πέρα τους συμπολίτες μας, τους Τρικαλινούς, που δεν θα χρειάζεται να κινούνται σε κάποιες άλλες περιοχές, και βεβαίως να δοθεί η δυνατότητα και να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο και βέβαια οι επιστήμονες, το ιατρικό και νοσηλευτικό, το προσωπικό το οποίο υπάρχει εδώ στο νοσοκομείο, να δείξουν τις δυνατότητες τις οποίες έχουν, τις επιστημονικές τους δυνατότητες και τις γνώσεις τους, να τις εφαρμόσουν στην πράξη, αξιοποιώντας αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο είναι και ένα πολύ σημαντικό βήμα για την εξυπηρέτηση του συμπολίτη μας σε θέματα υγείας που μας απασχολεί όλους. Και που είναι κοινωνικό αγαθό. Σημαντικό, βέβαια, πολύ σημαντικό οι ασθενείς του νομού να μην πάνε σε άλλες πόλεις για να εξυπηρετηθούν, αλλά θα παραμένουν εδώ στην πόλη του, στα Τρίκαλα, για να εξυπηρετηθούν από τον στεφανογράφο, ο οποίος περίπου πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για να εγκατασταθεί, για να ξέρει και ο κόσμος. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε προχωρήσει σε όλη την προβλεπόμενη διαδικασία. Υπάρχει και ένα επιπλέον θέμα. Χρειάζεται ένας επιπλέον εξοπλισμός με κάποιο κόστος, τον οποίο αυτό τον έχει αναλάβει η αντιπεριφέρεια εδώ πέρα της περιοχής. Ήδη έχουμε στείλει σχετικό έγγραφο στον αντιπεριφερειάρχη, στον κύριο Μιχαλάκη. Λοιπόν, και είμαστε σε μια διαδικασία για να ολοκληρωθεί αυτό το οποίο γίνεται. Τα προβλήματα στην υγεία, ως γνωστόν, υπάρχουν, δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε, αλλά δεν υπάρχουν μόνο αρνητικά. Αυτό το βήμα νομίζω ότι είναι ένα θετικό βήμα για να μπορούμε να εξυπηρετούμαστε καλύτερα σε θέματα υγείας, σε τοπικό επίπεδο, και βέβαια πέρα από τους Τρικαλινούς που, όπως είπατε πριν, μπορούν να έρχονται και κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας και από τις διπλανές περιοχές. Δηλαδή, μακάρι αυτό να το. Αυτός ο εξοπλισμός να φανεί χρήσιμος πρώτα για τους Τρικαλινούς και βεβαίως και για όποιον άλλον βρεθεί στην πόλη μας, στην περιοχή μας. Διότι επιτρέψτε μου να πω ότι και εγώ αισθάνομαι και λόγω καταγωγής, αν θέλετε, λόγω παράδοσης, αλλά και ουσιαστικά ως Τρικαλινός αυτή την περίοδο. Πηγή των κονδυλίων, κύριε Διοικητά, σε όλο αυτό το εξοπλισμό? Αυτά είναι κονδύλια μέσω του ΕΣΠΑ, όπως και άλλα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και που και στη νέα διαδικασία και στα νέα προγράμματα τα οποία υπάρχουν ή στα οποία τρέχουν, προσπαθούμε πάντα εδώ πέρα να κάνουμε την δουλειά μας σωστά και ως αρμόδιος φορέας εδώ πέρα που υπαγόμαστε στο Υπουργείο Υγείας, και βεβαίως συζητώντας εδώ πέρα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, υπάρχουν οι τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως μην ξεχνάμε και την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του νομού σας, που και αυτή ενδιαφέρονται και αγωνίζονται να υπάρξει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για τον νομό Τρικαλών. Εκτός από αυτό το σημαντικό, σημαντική ενέργεια, σημαντικό πράγμα για την περιοχή μας, άμεσες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή έχετε κάτι στο νου σας ή απλώς τα τρέχοντα θέματα? Κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι μετά από τρεις μήνες που είμαι εδώ πέρα έχω διαμορφώσει μια άποψη για κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν. Όλα αυτά τα συζητούμε και εδώ πέρα με τους συνεργάτες, διότι ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, και βέβαια και με την ΕΥΠΕ και με το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα. Στην πορεία θα δούμε τι τέλος πάντων κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν, να διορθωθούν, να προσθεθούν, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια εξελικτική διαδικασία. Πάντως, σε γενικές γραμμές, το νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού Τρικάλων είναι από τα καλύτερα, πιστεύουμε, έτσι? Θεωρώ ότι και με τα λόγω γνώσεως ότι υπάρχει, ότι είναι πολύ καλό το επίπεδο, και βεβαίως οι επιστήμονες οι οποίοι υπάρχουν εδώ πέρα, είτε ιατρικό είτε νοσηλευτικό προσωπικό, είναι ενήμεροι και μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, παρέχοντας ό,τι καλύτερο μπορούν για την υγεία των συμπολιτών μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σημαντική εγκατάσταση εδώ στο φωνογράφο στο νοσοκομείο Τρικάλων, που βέβαια θα εξυπηρετήσει πάρα πολλά άτομα από όλο το νομό Τρικάλων και όχι μόνο. Όντως είναι γεγονός πλέον η εγκατάσταση στο μέλλον, στο πολύ βραχή μέλλον, η εγκατάσταση στεφανιογράφου στο νοσοκομείο. Πριν σας πω το τι μπορεί να προσφέρει, θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον καινούριο μας διοικητή, τον κύριο Σουφλιά, και το νέο διοικητικό συμβούλιο για τη γενναιότητα και την οξυδέρκεια την οποία δείξανε για την επίλυση ενός προβλήματος το οποίο το παρέλαβαν από την προηγούμενη διοίκηση και έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση του ολοκλήρωση του έργου. Ο στεφανιογράφος είναι μια υποδομή η οποία θα αναβαθμίσει πλήρως το νοσοκομείο μας και όχι μόνο, θα αναβαθμίσει ολόκληρη την περιοχή, θα μπορεί να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά χωρίς να χρειάζεται να διακομιστούν σε ανάλογα κέντρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερη οικονομική επιβάρυνση και καθόλου ταλαιπωρία των ασθενών. Προτεραιότητα θα έχουν όλοι οι άρρωστοι. Όλοι οι άρρωστοι ή όλοι οι καρδιολογικοί άρρωστοι οι οποίοι θα χρειαστούν να ελεγχθούν για τα στεφανιαία τους, είτε για να προχωρήσουμε σε μια αποκατάσταση της βλάβης με τις μοντέρνες μέθοδους οι οποίες υπάρχουν την αγκιοπλαστική και την τοποθέτηση του στέν, είτε να οδηγηθούν σε ανάλογα καρδιοχειρουργικά κέντρα για το χειρουργείο, καθώς επίσης και για τους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται να πάρουν μόνιμο βηματοδότη, οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται σήμερα με την διακομιδή σε κέντρα είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στη Λάρισα, είτε στα Γιάννα. Δηλαδή, αν διαπιστωθεί η βλάβη, θα πάτε κατευθείαν στο στάδιο της αποκατάστασης, έτσι, συγχρόνως. Ακριβώς. Βέβαια, στην αρχή θα μας συγχωρήσουν λίγο οι συμπολίτες μας, θα χρειαστούμε ένα ορισμένο χρόνο να μπορέσουμε να βρούμε το βηματισμό μας, γιατί χρειάζεται και χρόνος, μικρός χρόνος βέβαια, για να αποκτηθούν τα υλικά, για να αποκτήσουν περισσότερη ευχέρεια στη χρήση τους και οι χειριστές αλλά και οι νοσηλευτές, αλλά αυτό είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το δύσκολο έργο που αναλαμβάνουμε. Μάλιστα, δηλαδή συγχρόνως με την αποκατάσταση της βλάβης, αλλά είπατε πριν θα μπορεί κάποιος να βάλει και βηματοδότη εδώ, έτσι. Βεβαιότατα. Το μηχάνημα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα έτσι για να κάνουμε αυτή την τοποθέτηση. Θα χρειαστεί, εκεί θα μπούμε πλέον στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, γιατί θα πρέπει να πάρουμε άδεια από το ανάλογο, από το ΚΕΣΥ. Έχουμε όλα τα δικαιολογητικά, θα τα στείλουμε με την εγκατάσταση του στεφανιογράφου, θα τα στείλουμε στο ΚΕΣΥ και θα πάρουμε την έγκριση, οπότε θα μπορούμε να τοποθετούμε και βηματοδότηση στο νοσοκομείο μας. Μάλιστα. Να πούμε ότι οι χειριστές, μάλλον αυτοί που θα κάνουν τις επεμβάσεις, την διάγνωση και τις επεμβάσεις, θα είστε ένας από αυτούς, θα είστε και εσείς, αλλά και ένας συναδελφός σας, έτσι. Ακριβώς. Τώρα στη φάση αυτή που βρισκόμαστε θα είμαι εγώ σαν συντονιστής διευθυντής και ο κύριος Λάσκος σαν επιμελητής διευθυντής πλέον, με την προοπτική, ήδη έχω κάνει και εισήγηση και προς τον κύριο διοικητή, επειδή θα έχουμε αποχωρήσεις και έχει αποχωρήσει μια συνάδελφος που βρίσκεται και εργάζεται στο εξωτερικό, θα υποχωρήσει και άλλος συνάδελφος λόγω συνταξιοδότησης, να μπορέσουμε να πάρουμε καινούργιους συναδέλφους οι οποίοι να έχουν μετακπαίδευση πάνω στο αντικείμενο, οπότε θα είναι πάρα πολύ εύκολη η δουλειά και η δικιά μας, αλλά και με καλύτερη και γρηγορότερη η εξυπηρέτηση των ασθενών. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν αναμένουμε τη λειτουργία, η οποία βέβαια θα αργήσει λίγο. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει. Πιστεύω είναι μέσα στις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα θα έχουν ολοκληρωθεί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ ημών, δηλαδή του νοσοκομείου και της εταιρείας. Και στη συνέχεια, περίπου κάπου εκεί μέχρι το Πάσχα, θα υπογραφεί η σύμβαση με την περιφέρεια. Θέλω να ελπίζω ότι τέλη Μαΐου, μέσα Ιουνίου, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του στεφανιογράφου. Θα ακολουθήσει ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να μπορέσουν να εκπαιδευτούν οι χειριστές του μηχανήματος, ο τεχνολόγος και οι γιατροί, καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο ήδη έχει μετεκπαιδευτεί, είναι ο κ. Κατσακιώρης από την Στεφανία Μονάδα, ο οποίος έχει μετεκπαιδευτεί στα Γιάννα και ο οποίος θα αναλάβει
την ευθύνη του εργαστηρίου, γιατί είναι και ορισμένα κομμάτια τα οποία θα πρέπει να δούμε πώς παραγγέλνουν τα υλικά, τι υλικά θα πρέπει να χρειαστούμε, ποια θα πρέπει να έχουμε. Και γι' αυτό ανέφερα στην αρχή ότι πιθανό να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην αρχή. Μάλιστα. Μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε το βηματισμό μας. Φυσικά, προτεραιότητα για τους ασθενείς είναι οι ασθενείς του νομού, αλλά και όχι μόνο έτσι. Μπορεί και κάποιος από άλλη πόλη να έρθει. Έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει όχι μόνο τους ασθενείς του νομού, αλλά και ολόκληρη τη Δυτική και επιπλέον Θεσσαλίας. Έτσι. Αν θα υπάρξει κάποια δυσαρμονία ως προς αυτό, θα οφείλεται πιθανώς στην έλλειψη προσωπικού. Οι σκέψεις μου είναι πολλές. Φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε σταδιακά με τον ερχομό του μηχανήματος. Μάλιστα, λοιπόν, ευχηθούμε καλή αρχή λοιπόν. Καλές επιτυχίες στο έργο σας, στο πολύ δύσκολο έργο σας. Και αυτός ο κόσμος που περιμένει να βρει την υγειά του θα τη βρει εδώ στο νοσοκομείο Τρικάλων μέσω του στεφανογράφου και τις επεμβάσεις της δικές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Να είναι σίγουροι οι συμπολίτες μας ότι θα βρουν ένα εξειδικευμένο προσωπικό ειδικό για να τους επιλύσει το πρόβλημα. Ζητάμε λίγο την κατανόησή τους για μικρό χρονικό διάστημα στην αρχή, γιατί σας είπα ότι χρειάζονται ορισμένα πράγματα μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε τον βηματισμό μας, και στη συνέχεια να είναι σίγουρο ότι η ταλαιπωρία θα εξελιχθεί πλήρως όσον αφορά τους καρδιολογικούς ασθενείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.